Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την εισαγωγή. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Έχει ξεκινήσει η διαφάνεια. Δεν θα ήθελα να αποδείξω ότι ηλεκτρονικός φάκελος είναι ένα εργαλείο. Το θεωρώ πλέον ότι υπάρχει και βιβλιογραφία, υπάρχει και εμπειρία, θεωρείται κάτι το δεδομένο. Η δική μου συμμετοχή, γιατί δεν ξεκινάει η παρουσίαση. Η δική μου συμμετοχή σε αυτή την ομιλία θα είναι λίγο πολύ να δούμε στις ελληνικές συνθήκες τι γίνεται. Ακούσαμε τι σχεδιάζει η Ελβετία. Κάποιοι ίσως έχουν και εμπειρία και από άλλα κράτη και από άλλες χώρες. Θα ήθελα να δούμε τι δυνατότητες έχουμε εμείς και τι μπορούμε να κάνουμε. Ένα πρώτο ερώτημα που συνήθως θέτω, να το πω έτσι, είναι τι ονομάζουμε ηλεκτρονικό φάκελο. Και το λέω αυτό γιατί για πολλούς θεωρείται απλά ένας διαχειριστικός φάκελος. Για παράδειγμα, πριν 2 χρόνια διάβαζα ότι φτιάχνει ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Και ανοίγω και βλέπω έναν ασφαλιστικό φάκελο με πολύ περιορισμένες λεπτομέρειες. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε κάποιους όρους, να το πω έτσι, που συναντάμε στην καθημερινότητα. Η λέξη EMR, Electronic Medical Records, είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Είναι αυτό που λέει ο κόσμος ιατρικός φάκελος. Αυτό ουσιαστικά έχει την πληροφορία που αφορά το γιατρό. Ευτυχώς για όλους μας δεν είναι μόνο οι γιατροί σε ένα σύστημα υγείας και δεν είναι και μονάχα το ιατρικό κομμάτι όσον αφορά την υγεία. Πηγαίνοντας λοιπόν σε επίπεδο μονάδας ή γενικότερα ενός συστήματος, αρχίζουμε και μιλάμε για τα Electronic Patient Records, όπου πλέον έχουμε πληροφορία και υλικό από όλους. Το επόμενο βήμα είναι να πάμε σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο, ανομοιογενείς μονάδες υγείας μεταξύ τους, πληροφορία η οποία δεν είναι μονάχα περίθαλψη. Και πλέον μιλάμε για τον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και θα το εξηγήσω παρακάτω. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να μπαίνει και η λέξη του ατομικού φακέλου πια, δηλαδή τα στοιχεία τα οποία μπορεί πλέον ο ίδιος ο ασθενής να προσθέσει μέσα στο φάκελό του και μην το θεωρούμε δεδομένο, δεν τροφοδοτούν πια μονάχα οι επαγγελματίες υγείας ή τα συστήματα το φάκελο του ασθενή, αρχίζει πλέον και τον τροφοδοτεί και ο ίδιος ασθενής. Υπάρχουν lifestyle συσκευές, υπάρχουν διάφορες εμφυτευόμενες συσκευές, υπάρχουν αρκετά καινούργια πράγματα που έρχονται, που θα μιλάμε πλέον για τα personal health records, τα οποία από το καινούργιο έτος θα αρχίσουν να είναι και φορητά. Δηλαδή θα το παίρνει ο ασθενής, θα το πηγαίνει σε άλλο πάροχο, να το πω έτσι, και να σας το κάνω και λίγο πιο δύσκολο. Θα μπορεί να τα βάζει ίσως στο μέλλον σε μια ιστοσελίδα και να συγκρίνει πόσο καλά αντιμετωπίστηκε το πρόβλημά του σε σχέση με άλλους ασθενείς και σε σχέση με άλλες μονάδες υγείας. Αρχίζει δηλαδή και προάγεται ένας πολύ έντονος ανταγωνισμός. Για να συνεχίσω σε αυτό που έλεγα, ας δούμε τι θα θέλαμε να έχει ο φάκελος υγείας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη λίστα πραγμάτων που μπορεί να μπει μέσα. Εγώ θα μείνω στις τελευταίες 3 σειρές. Μπορούμε να δεχτούμε μέσα στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας πια ότι μπορεί να έχουμε και γονιδιακές πληροφορίες. Μπορούμε να δεχτούμε ότι μπορεί αυτό να επηρεάζει το αν θα έχουμε δίπλωμα οδήγησης αύριο. Μπορεί ξαφνικά μία απόφαση ενός ΚΕΠΑ στην Ελλάδα να σου πει αύριο λύγει το δίπλωμα οδήγησής σου. Για σκεφτείτε το λίγο να δείτε πόσοι παίχτες παίζουν πλέον μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα. Μπορεί να μετρήσει σαν συνεχιζόμενη εκπαίδευση στους επαγγελματίες υγείας. Μπορεί να βοηθήσει το χρήστη. Και πώς αλλάζει η είσοδος άλλων δεδομένων, που έχουν γεωγραφικών δεδομένων μέσα σε αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα. Δεν είναι δική μου άποψη αυτά. Όποιος ψάξει λίγο τη βιβλιογραφία θα βρει πάρα πολλές δημοσιεύσεις πλέον από όλα τα μέρη του κόσμου που ουσιαστικά στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας έχουμε τεκμηριώσει ότι βελτιώνει τη διαχείριση και την απόδοση του διοικητικού έργου. Την αποτύπωση των αναγκών,
τη συνέχεια της φροντίδας όταν έχεις ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Προσέξτε. Τεκμηριώνει το υγειονομικό έργο και δίνει δείχτες. Μετά αρχίζουμε και μιλάμε για έλεγχο. Μετά αρχίζουμε και μιλάμε για απόδοση. Και αυτό που λένε είναι ότι δεν μειώνει το κόστος. Έχει πολύ μεγάλο κόστος ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Βελτιώνει όμως την ποιότητα των υπηρεσιών. Μειώνει τους θανάτους, αν θέλετε να σας το πω. Μειώνει την οσιρότητα, να το πω σκληρά. Και αρχίζουμε πλέον και μπαίνουμε σε ένα κομμάτι λίγο άγνωστο για αυτή τη χώρα. Μπορεί ο χρήστης του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας να επηρεαστεί θετικά με κάποιο τρόπο ή και αρνητικά κάποιες φορές. Μπορούμε να βελτιώσουμε με υπενθυμίσεις, για παράδειγμα, ένα πολύ συζητημένο θέμα στη βιβλιογραφία, την πρόληψη. Μπορούμε να υπενθυμίζουμε στον επαγγελματία υγείας προληπτικές διαδικασίες οι οποίες έχουν τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα. Μπορούν να αλλάξουν τα πρωτόκολλα της συνταγογράφηση. Να μπω σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που υπάρχει. Η βιβλιογραφία που υπάρχει στο κάτω μέρος είναι και η απάντηση. Ο τίτλος είναι πολύ χαρακτηριστικός. Too much, too late. Όποιος θέλει μπορεί να το αναζητήσει αυτή τη βιβλιογραφία και να δει ότι αν θέλεις να επηρεάσεις τον επαγγελματία υγείας στην απόφασή του, πρέπει να το κάνεις όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα. Όχι τελευταία στιγμή που πάει να γράψει ένα φάρμακο. Μπορεί ο υπολογιστής να προτείνει διάγνωση και θεραπεία. Δεν είμαι σίγουρος, θέλει πολύ μεγάλη πληροφορία. Θέλει πληροφορία η οποία να έχει λεπτομέρεια, θέλει πληροφορία η οποία να μην είναι σκουπίδια. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί ο ηλεκτρονικός φάκελος να παρέχει εκπαίδευση. Οι Αμερικανοί πειραματίζονται πάνω σε αυτό. Τα πληροφοριακά συστήματα πλέον κάνουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση στις ΗΠΑ. Και να πάω σε ένα πολύ δύσκολο θέμα. Μπορούν τα analytics και η πληροφορία που έχουμε από τον ηλεκτρονικό φάκελο να επηρεάσει τη συμπεριφορά του ασθενή στην καθημερινότητά του? Για σκεφτείτε το λίγο πιο μακριά. Κάνεις μια αναζήτηση να αγοράσεις κάτι σήμερα σε μια ιστοσελίδα και αμέσως όλες οι διαφημίσεις αλλάζουν για σένα. Για σκεφτείτε αυτό το πράγμα να μπορούσε να γίνει σε επίπεδο υγείας. Θα μπορούσε αυτό να τροποποιήσει τη συμπεριφορά των πολιτών? Και θα παραφράσω μια φράση. Ένας για όλους ή όλοι για έναν? Μπορούμε να έχουμε έναν ηλεκτρονικό φάκελο υγείας για όλους? Ένα λογισμικό για όλους? Ακούσατε νωρίτερα ότι οι Ελβετοί δεν το δοκίμασαν. Και γενικότερα, αν πάτε στα περισσότερα μέρη του κόσμου, αυτός είναι και ένας δείκτης του πόσο ανεπτυγμένος είσαι. Όσο πιο υπανάπτυκτος είσαι, τόσο πας σε κεντρικά συστήματα, πας σε κεντρικές ιστοσελίδες, πας σε ένας για όλους. Να το πω έτσι, όλοι είναι ομοιόμορφοι για σένα, όλοι είναι ίδιοι για σένα, δεν υπάρχει διαφορά. Και όταν ακούς μετά και τη λέξη πολυπολιτισμικότητα από αυτούς τους υποστηριχτές, αρχίζεις και να ρωτιέσαι, μα είναι δυνατόν να είναι όλοι? Δεν είναι. Όλοι χρειάζονται κάτι διαφορετικό. Και εκεί αρχίζεις και βάζεις όλους τους παίχτες στο παιχνίδι. Και αρχίζεις και βάζεις και τη διαλειτουργικότητα. Γιατί αν θέλεις αυτό το σύστημα να επιβιώσει μέσα στα χρόνια, θέλεις να μπαίνει συνεχώς καινούριο αίμα, θέλεις να υπάρχει συνεχώς ανανέωση, θέλεις όλα αυτά να αλληλεπιδρούν, να τροποποιεί το ένα το άλλο. Δεν μπορεί να τα κάνει μια κεντρική δομή όλη. Είναι μια κεντρική δομή που στον πρώτο σεισμό θα σωριαστεί. Ακόμη και η εξέλιξη της πληροφορικής δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Μπορούν να ακολουθούν όλα τα νοσοκομεία και όλες οι μονάδες υγείας το ίδιο μοντέλο, τον ίδιο εξοπλισμό, τα ίδια όλα? Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Πάμε διαλειτουργικότητα. Που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι διαφορετικά συστήματα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν έχουν κεντρική αποθήκευση της πληροφορίας ή αν είναι κατανεμημένη. Το να είναι κατανεμημένη είναι καλύτερο. Όμως, χρειαζόμαστε πρωτόκολλα διασύνδεσης μεταξύ αυτών των συστημάτων. Δεν αρκεί ένα ταμπελάκι. Πρέπει να υπάρχει, όπως ακούσατε και νωρίτερα, μια προσπάθεια να επιβεβαιώσεις αυτή την επικοινωνία και ότι είναι αξιόπιστη αυτή η επικοινωνία. Και πάμε σε ένα πιο έντονο σημείο. Θέλουμε μητρώα. Όπως αυτή τη στιγμή η ΔΙΚΑ έχει ένα μητρώο ασθενών, ο οποίος πάει να φτιάξει το δικό του. Σε λίγο θα θέλει και κάποιος τρίτος να φτιάξει το δικό του, να το πω έτσι, γιατί σε αυτή την Ελλάδα όλοι θέλουμε να κάνουμε κάτι δικό μας. Έτσι. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο δίπλα. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με το δίπλα. Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Κάθε ένας έχει τη δική του κωδικοποίηση. Δεν μπορούμε να καθίσουμε και να πούμε ότι θα φτιαχτεί ένα μητρώο, το οποίο θα υπάρχουν κάποιοι, θα φτιάχνουν μια κωδικοποίηση. Και ζωντανά πλέον, live,
αν το θέλετε έτσι, θα παίρνουν οι υπόλοιποι αυτή την πληροφορία αυτού του Μητρώου. Δεν χρειάζεται να έχουν τοπικό αντίγραφο δικό τους. Ίσως μιλάω για την Ελλάδα μετά από 20 χρόνια. Αλλά καλό είναι να τη βλέπουμε έστω και έτσι. Ποιος κάνει το μαέστρο? Ποιος παίρνει αποφάσεις σε ένα τέτοιο σύστημα? Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει μαέστρος. Όσο και αν αυτό φαίνεται περίεργο και δύσκολο, μπορεί το κράτος, μπορεί κάποιος κεντρικός φορέας να δίνει κατευθύνσεις. Μπορεί να καθίζει κάτω και να έχει ένα ρόλο συντονιστή. Αλλά στην πραγματικότητα, η καθημερινότητα ξεπερνάει όλους. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, σε αυτόν τον κόσμο είμαστε όλοι αναλώσιμοι. Και πάμε σε δύσκολο πράγμα. Πώς αποδίδεις ρόλους, πώς αποδίδεις ευθύνες για αυτή τη διακίνηση της πληροφορίας? Δεν υπάρχει κάποιο gold standard αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Ακόμη και στην Ελβετία, που ακούσαμε νωρίτερα, ακόμη και σε όλο τον κόσμο, πειραματίζονται, δοκιμάζουν. Δεν είναι κακό αυτό. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Υπάρχουν πολλά θέματα πάνω σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε σχεδόν τίποτα, ίσως είναι και καλύτερο. Φτάνει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λογικά. Να μην είναι η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων μια προσπάθεια να κρύψει, να καλύψει τα πάντα, αλλά να καθίσει να συμβουλευτεί και να μπουν σιγά-σιγά ρόλοι. Να προχωρήσω για να μην καθυστερούμε. Μια διαφάνεια για τις κωδικοποιήσεις. Είναι μια κοινή γλώσσα. Δεν μπορείς να έχεις, να το πω έτσι, και γράφω κάποιες κωδικοποιήσεις από κάτω. Δεν μπορείς να έχεις τον καθένα να μιλάει τη δική του. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένα νοσοκομείο να έχει τη δική του κωδικοποίηση, ο ΕΟΠΗ να έχει τη δική του κωδικοποίηση, ένας γιατρός να έχει στο σύστημά του τη δικιά του κωδικοποίηση. Πρέπει κάποια στιγμή να συγχρονιστούν όλοι αυτοί. Πρέπει να καθίσουν να μπουν κάτω και να συμφωνήσουν σε μια κωδικοποίηση η οποία θα είναι αποδεκτή και θα ανταλλάσσονται δεδομένα. Αυτή είναι η κοινή γλώσσα. Αν δεν το κάνεις αυτό, δεν έχεις big data, έχεις big garbage. Ακόμη και στις χώρες που υπάρχουν κωδικοποίησεις και που χρησιμοποιούνται, η αλλαγή από μια κωδικοποίηση σε μια άλλη είναι πολύ μεγάλο έργο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να χρησιμοποιούν το ICD-10 μόλις πέρυσι. Έχουν όμως ένα πολύ μεγάλο ιστορικό στο ICD-9. Καταλαβαίνετε ότι το να έχεις συνεχείς κωδικοποίησεις από τον καθένα, δεν έχεις δεδομένα τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε, ότι αν έλυσα αυτά τα δεδομένα, έχω αυτά τα δεδομένα. Στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο είναι άχρηστο, γιατί ο καθένας έχει τη δική του κωδικοποίηση και όταν πας να κάνεις μετάφραση από το ένα σημείο στο άλλο, ακόμη και νοιολογικά, όχι μόνο τεχνικά, να το πω έτσι, το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό από αυτό που πίστευε αυτός που πέρασε αρχικά την πληροφορία. Τα έχω πει λίγο ίσως τα περισσότερα. Ίσως αυτό που θα έπρεπε να μείνω και να συζητήσω είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν μια συνέχεια σε αυτά τα Μητρώα. Μια συνεχή προσπάθεια να αλλάξουν, να βελτιωθούν, να γίνουν καλύτερα. Ας υποθέσουμε ότι πάμε να βάλουμε έναν ηλεκτρονικό φάκελο σε μια μονάδα πρωτοβάθμιας. Είναι και πολύ της μόδας αυτή η ιδέα. Εγώ έχω μια απορία βλέποντας την τελευταία υπουργική απόφαση. Μόνο για το γιατρό? Μιλάμε για ηλεκτρονικό φάκελο υγείας που θα έχει μόνο ιατρική πληροφορία? Δεν είναι αναγκαίος για την υπόλοιπη ομάδα υγείας? Αν τεκμηριώνουμε την ανάγκη για τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας, γιατί δεν έχουμε στοιχεία για το ποια είναι η συμμετοχή τους στο φάκελο υγείας του ασθενή? Αυτό εμένα με προβληματίζει. Ή τυχόν οι υπόλοιποι δεν χρειάζονται, ή δεν έχει προχωρήσει η δυνατότητα να τεκμηριώνουν έστω και διαχειριστικά τη συμμετοχή τους, το έργο τους. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορείς να έχεις εργαζόμενο σε μία μονάδα και να μην τεκμηριώνεις την αξία του. Μήπως να πάρουμε το χάρτινο φάκελο που υπάρχει ή τα κομμάτια που υπάρχουν, τα ερωτηματολόγια που υπάρχουν και να τα μεταφέρουμε ηλεκτρονικά? Καθυστερούμε ένα χρόνο τώρα. Και φτάνουμε σε ένα επόμενο κομμάτι. Τι κίνητρο θα υπάρχει για τη χρήση του? Φτάνει το εντέλεστε? Η βιβλιογραφία που υπάρχει από κάτω, του Tim Benson, ενός ανθρώπου ο οποίος δούλεψε με τους GP της Αγγλίας και ουσιαστικά αποδόμησε την προσπάθεια του Tony Blair το 2001 να βάλει ηλεκτρονικό φάκελο στα νοσοκομεία. Γιατί οι GP στην Αγγλία, και βλέπετε αυτόν στη φωτογραφία από το 1975, χρησιμοποιούν πλήρες ηλεκτρονικό φάκελο και όχι τα νοσοκομεία και όχι νοσοκομεία και γιατροί? Μήπως τελικά τα κίνητρα είναι γιατί το βλέπουν σαν εργαλείο? Όταν έχεις ανθρώπους που ο ηλεκτρονικός φάκελος θα είναι ένα πάρεργο,
που δεν τους προσφέρει κάτι στην πραγματικότητα. Περιμένεις ότι θα έχεις στοιχεία, θα έχεις δεδομένα. Θα βλέπουμε μεθαύριο στα συνέδρια ανακοινώσεις με ωραία γραφήματα, με ωραία θέματα, τα οποία θα είναι μια άλλη εικονική πραγματικότητα. Και το επόμενο ερώτημα. Ποιος ρυθμίζει το περιεχόμενο αυτού του φακέλου? Πώς συντονίζεται το τι περιεχόμενο θα έχει αυτός ο φάκελος? Αν θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε. Ναι. Τελειώνω. Οι Αμερικανοί, δεν έχω πολλά slide. Οι Αμερικανοί το 2014, λίγο πολύ, δεν έβαλαν περιορισμό στο ποιος είναι καλύτερος, στο ποιος είναι λιγότερο καλός, ποιο software είναι πιο καλό, ποιο software είναι πιο γεμάτο, ποιο software είναι πιο φτηνό. Ζήτησαν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για να πούν ότι έχει αξία να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό φάκελο. Δεν τους ενδιέφερε αν υπάρχει ή όχι. Τους ενδιέφερε αν μπορεί να κάνει μια συγκεκριμένη σειρά ενεργειών. Και πάνε στο 2018. Είναι όνειρο για μας. Μακάρι να, τα έχουμε για το 2028. Εγώ δεν θα είχα αντίρρηση. Και επειδή έρχονται Χριστούγεννα, να το πω έτσι, θα κάνουμε και κάποιες ευχές. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας μεταφέρω μια προσωπική εμπειρία. Έχει σχέση να κάνει με την δημιουργία της δυνατότητας διασύνδεσης μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων. Το 2010 ξεκίνησε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αυτό που βλέπετε δίπλα από τα OpenGovs ήταν μια πρόταση που είχα κάνει το 2011. Για να μπουν τα φαρμακεία στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση δόθηκε API το 2012 και στους γιατρούς έφτασε το 2015. Για τον ηλεκτρονικό φάκελο που κουβεντιάζουμε γενικότερα δεν υπάρχει τίποτα. Και να εκεί η ευχές μας. Καταρχήν εγώ θα ήθελα σαν γιατρός να βλέπω ποιες εξετάσεις εκτελέστηκαν. Είναι εντυπωσιακό πως στην Ελλάδα του 2018 γράφει ο γιατρός μια εξέταση και δεν ξέρει αν εκτελέστηκε ή όχι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Έρχεται ο ασθενής και σου λέει δεν την έκανα. Δεν έχεις πάνω να το πιστέψεις. Ξαναγράφτη. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό στα οικονομικά της υγείας. Ας δούμε τα νοσοκομεία να διασυνδέονται με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ας δούμε τα συστήματα των νοσοκομείων να μπαίνουν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Είναι αστείο, εγώ τουλάχιστον το βλέπω και γελάω, δεν θέλω να κλαίω, το να έχει ένα νοσοκομιακό γιατρό να χρησιμοποιεί το σύστημα του νοσοκομείου, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το σύστημα του ΕΚΕΠΗ, του ΕΟΠΗ. Τρία συστήματα σε έναν επαγγελματία υγείας να μπαινοβγαίνει από το ένα στο άλλο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Ας έχουμε λιγότερο big garbage. Δυστυχώς όλα αυτά που βλέπουμε μόνο garbage είναι. Ας αποκτήσουμε ηλεκτρονικό φάκελο έστω και σε 10 χρόνια. Ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Είναι και αυτό μια ευχή. Σας ευχαριστώ.